Θα βελτιώσει την καθημερινότητα των Ελλήνων. Στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε σε ελληνικό έντυπο και συγκεκριμένα στην Καθημερινή, είπε πως επιθυμία δικιά του είναι να συνεχίσει να προτρέπει τους πιστωτές της Ελλάδας να κάνουν τα βήματα που είναι απαραίτητα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να επιστρέψει σε υγιή οικονομική ανάπτυξη, περιλαμβανομένης και της παροχής ουσιαστικής ελάφρυνσης του χρέους. Και αν αυτό γίνει, δεν θα βοηθηθεί μόνο η ανάκαμψη στην Ελλάδα, αλλά θα δείξει ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει την οικονομία της να δουλέψει για όλους. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έστειλε πριν έρθει στην Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο φιλοδοξεί προφανώς η Αθήνα να στείλει και από ελληνικού εδάφους, αλλά να το επαναλάβει και στο Βερολίνο στις κρίσιμες επαφές που θα έχει. Η πίσω πόρτα του αεροσκάφους έχει ανοίξει. Συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου βγαίνουν ήδη. Και τώρα νομίζω άνοιξε και η μπροστινή πόρτα του αεροσκάφους. Να πούμε, Κώστα, ότι ο πρόεδρος, εκάστοτε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, βγαίνει και μπαίνει στο αεροσκάφος μόνο από την μπροστινή πόρτα, έτσι. Εντάξει, νομίζω αυτό είναι λογικό. Η μπροστινή πόρτα ανήκει ουσιαστικά σε αυτόν ο οποίος είναι και ο πρώτος επιβάτης του αεροσκάφους, και ο πρώτος επιβάτης του αεροσκάφους είναι προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος. Η πίσω λοιπόν πόρτα έχει ανοίξει. Βγαίνουν οι συνεργάτες του. Νομίζω ότι η μπροστινή πόρτα, βλέπω ότι γίνονται κάποιες κινήσεις προφανώς για να τοποθετηθεί και ακριβώς η κλίμακα μέσω της οποίας θα κατέβει στην πίστα του αεροδρομίου ο Μπαράκ Ομπάμα, και νομίζω ότι πια πραγματικά είναι θέμα χρόνου. Ενδεχομένως, αν το βλέπετε και εσείς στα πλάνα, και το αυτοκίνητο στο οποίο θα μπει ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ήδη εδώ. Μια αμερικανική σημαία, μια ελληνική σημαία στο μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου. Και νομίζω ότι όλα πια έχουν πάρει την θέση τους και το δικό μας βλέμμα είναι καρφωμένο στην μπροστινή πόρτα του Air Force One, του αεροσκάφους που μεταφέρει. Και η κάμερα μαζί. Αμερικα. Και η κάμερα, Κώστα. Και να μην κουνηθεί καθόλου, θα λέγαμε. Καθόλου, τίποτα. Θα πρέπει να μείνει αμετακίνητη όση ώρα χρειαστεί, μέχρι να ξεπροβάλλει η φιγούρα, η μορφή του Αμερικανού Προέδρου, του Μπαράκ Ομπάμα. Είναι μια επίσκεψη η οποία έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τι και αν ο Μπαράκ Ομπάμα είναι ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ένα πρόσωπο του οποίου η παρουσία στρέφει τα βλέμματα όλου του κόσμου ακριβώς στην Αθήνα, στην ελληνική πρωτεύουσα, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Βλέπουμε τα αγήματα να παίρνουν την τελική θέση, Κώστα. Έχουν πάρει πράγματι τελική θέση. Σας έλεγα ότι ένα ακόμα μήνυμα που έστειλε ο Μπαράκ Ομπάμα μέσω της Καθημερινής είναι πως όσο η Ελλάδα συνεχίζει να κάνει επώδυνα βήματα στις μεταρρυθμίσεις και να εργάζεται να διασφαλίσει ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζονται με τάξη και ανθρώπινο τρόπο, οι Έλληνες πολίτες θα έχουν ένα φίλο και σύμμαχο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένα ακόμα μήνυμα σε σχέση με ένα δύσκολο ζήτημα που καλείται να διαχειριστεί και διαχειρίζεται η χώρα μας τους τελευταίους μήνες, σηκώνοντας στις πλάτες το μεγαλύτερο βάρος διαχείρισής τους. Ο Μπαράκ Ομπάμα, βεβαίως, στο πλαίσιο του προγράμματός του και της παρουσίας του στην Αθήνα, αυτές τις ώρες της παραμονής του, τις λίγες αλλά ιδιαίτερες ώρες, θα στείλει μήνυμα και για την δημοκρατία. Η χώρα μας είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας και πηγή έμπνευσης, όπως λέει ο ίδιος, για τους ιδρυτές της Αμερικής. Θα είναι λοιπόν, όπως λέει ο Μπαράκ Ομπάμα, μια ευκαιρία να επαναβεβαιώσει Αθήνα και η Αμερική, η Ελλάδα και η Αμερική, της διαρκής αξίες της δημοκρατικής διακυβέρνησης, της διαφορετικότητας και της ανεκτικότητας που μας κάνουν δυνατούς. Ένα μήνυμα το οποίο νομίζω θα έχει τη δυνατότητα να το στείλει και μέσω της ομιλίας που θα ένα κάνει. Ένα διπλό μήνυμα, Κώστα, και προς αύριο την Ευρώπη και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που είπες αφορά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πολιτική της, αλλά και στην εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Ασφαλώς, δεδομένου ότι και στην Αμερική πια έχουν ένα νέο πρόεδρο, ο οποίος από τα τέλη του Γενάρη του 2017 θα αναλάβει καθήκοντα. Σημαντικές οι εκπεφρασμένες θέσεις του Αμερικανού Προέδρου για το χρέος, σημαντικές οι εκπεφρασμένες θέσεις του Μπαράκ Ομπάμα για το Κυπριακό, αλλά και για τα ζητήματα ασφαλείας, αυτή είναι η ιεράρχηση που κάνει και η Αθήνα. Λοιπόν, νομίζω ότι πια πρέπει να μετράμε πράγματι αντίστροφα. Δευτερόλεπτα. Μετράμε δευτερόλεπτα. Από ό,τι βλέπω, άλλοι συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου δεν κατεβαίνουν. Άρα το Air Force One είναι σχεδόν άδειο. Μένει σίγουρα ένας μέσα, και αυτός είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Μπαράκ Ομπάμα. Τον περιμένουμε απολυτός ελπιδοφόρος. Και μεγάλο το ταξίδι. Είναι και μεγάλο.
είναι και το ταξίδι στη συνέχεια στη Γερμανία και οι συναντήσεις που θα έχει εκεί, έτσι. Με τη Μέρκελ και με τον Ολάν και με τον Ρέντσι και με τη Μέη. Ακριβώς. Αλλά λέγαμε και τη σημασία που αποδίδει ο πρόεδρος Ομπάμα και στην Ευρώπη, αλλά και κυρίως στο Νότο. Δεν ξεχνάμε ότι πριν από λίγες μέρες είχε υποδεχθεί τον Ρέντσι στον Λευκό Οίκο και είχαν συζητήσει και για τα ζητήματα της χώρας μας. Ναι, ο Ιταλός Πρωθυπουργός ήταν μάλιστα από τους τελευταίους που υπεδέχθη και πριν από τις εκλογές και ουσιαστικά ο τελευταίος Ευρωπαίος ηγέτης που υπεδέχθη στο Λευκό Οίκο και με πολύ θερμό τρόπο ολοκλήρωσε τις επαφές του ως πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Πρωθυπουργό της γείτονος. Έλεγα ότι υπάρχει μια καθυστέρηση προφανώς αυτή την ώρα στο Air Force One. Είναι και μεγάλο το ταξίδι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μετά από ένα μεγάλο ταξίδι, οπότε για όλους τους ανθρώπους λογικό είναι, υπάρχει και μια κόπωση. Χρειάζεται κανείς να φρεσκαριστεί ενδεχομένως. Και νομίζω ο Μπαράκ Ομπάμα βγαίνει από την προσινή πόρτα του Air Force One και γίνεται επισήμως ο τέταρτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την πατρίδα μας. Ο Μπαράκ Ομπάμα κατεβαίνει με το χαρακτηριστικό του βηματισμό την κλίμακα και τον υποδέχεται ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο Παύλος Καμένος. Είναι η καθιερωμένη χειραψία. Εσείς πια έχετε σαφώς καλύτερη εικόνα από αυτή που έχουμε εμείς. Μας χωρίζουν περίπου 80-90 μέτρα. Συνεπώς η εικόνα που έχετε εσείς αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο ξεκάθαρη για την υποδοχή. Βλέπουμε εκεί τον πρόεδρο Ομπάμα με τον υπουργό Αμήνης, τον κύριο Καμένο. Την αναφορά από τα γήματα. Και νομίζω ότι περιμένουμε και την ανάκληση πια των εθνικών ύμνων, των δύο εθνικών ύμνων, του Αμερικανικού αλλά και του Ελληνικού, ώστε να ολοκληρωθεί η πρώτη υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου, του 44ου Αμερικανού Προέδρου, του επερχόμενου Αμερικανού Προέδρου, του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος είναι ήδη εδώ στην Αθήνα. Να πούμε ότι η επίσημη υποδοχή σαν αρχηγό κράτους από αρχηγό κράτους θα γίνει στην Ηρώδου Αττικού από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο Τζακ Χόρος τον περιμένει στο Προεδρικό Μέγαρο στην Ηρώδου του Αττικού. Εκεί θα γίνει η επίσημη υποδοχή. Χωρίς αυτή βεβαίως να έχει λιγότερη πιο μικρή σημασία. Τους βλέπουμε στο κόκκινο χαλί ο Μπαράκ Ομπάμα με το βλέμμα στραμμένο στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στους άνδρες του στρατού, ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας. Η εικόνα μιλά από μόνη της. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Μπαράκ Ομπάμα, είναι εδώ στην Ελλάδα. Είναι εδώ στην Ελλάδα λίγες ώρες πριν βρεθεί στο Βερολίνο. Τους πρώτους χαιρετισμούς και με τους άνδρες και τις γυναίκες της Αμερικανικής Πρεσβείας εδώ στην Ελλάδα. Με ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν να τον υποδεχτούν και για αυτούς υπάρχει ξεχωριστή σημασία. Ενδεχομένως να βλέπετε και τον Τζακ Λιούτον.